Μεγάλε αποκλήσει και ορισμένου αποκλεισμού επεφύλαξε η πληρωμή του 90% τη βασική ενίσχυση για πρώτη φορά φέτο με βάση τι επιταγέ τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η Τράπεζα Πυραιό και ο ΠΕΚΕΠΕ διαβεβαιώνουν ότι οι λογαριασμοί πιστώθηκαν ήδη στο σύνολό του από το απόγευμα τη Δευτέρα με τα χρήματα τη πρώτη δόση συνολικού ύψου 1,2 δισεκατομμυρίων που αφορά 680.000 παραγωγού. Σύμφωνα με πληροφορίε από δικαιούχου ενισχύσεων που πήγαν στο ATM αργά το απόγευμα τη Δευτέρα, τα χρήματα μπήκαν πράγματι στου λογαριασμού αλλά ήταν διαθέσιμα για ανάλυση καλύψει από το πρωί τη Τρίτη, εφόσον έχουν λογαριασμό στην Τράπεζα Πυραιό. Για τι άλλε τράπεζε, τα χρήματα είναι διαθέσιμα από την Τετάρτη. Παρά το γεγονό ότι πιστώθηκε το 90% τη βασική ενίσχυση στου δικαίουχου αγρότε, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων του λόγω των capital controls. Από τα ποσά που είδαν αναρτημένα ω αξία δικαιωμάτων βασική ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πλειοψηφία των παραγωγών πήρε περίπου το 90% και υπολείπεται ένα 10% για τον Ιούνιο. Το Φεβρουάριο υπολογίζεται ότι θα δοθεί πράσινη ενίσχυση που αυτή τη στιγμή είναι ακόμα αδύνατο να προσδιοριστεί το ποσό αναστρέμα. Στη συνέχεια, μέσα στην άνοιξη, θα δοθούν οι συνδεδεμένε ενισχύσει και το πριμ των νέων αγροτών. Άρα, οι αγρότε σήμερα δεν παίρνουν σε καθαρό ποσό πάνω από 50-55% των συνολικών ενισχύσεων που δικαιούνται. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και τον ΟΠΕΚΕΠ, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο θα δοθεί το πρασίνισμα, περί την άνοιξη θα δοθούν οι συνδεδεμένε και το πριμ των νέων αγροτών και περί τον Ιούνιο θα δοθεί το υπόλοιπο 10% τη βασική ενίσχυση. Σύμφωνα με τι πληροφορίε που κατα Φτάνουν από αγρότε, όσοι κτηνοτρόφοι είχαν δικαιώματα, δεν πήραν το 90% τη βασική ενίσχυση και θα περιμένουν την πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Ακόμη αναμένεται να δούμε περισσότερε αντιδράσει και ενστάσει από του δικαιούχου. Σε σχέση με πέρυσι, πάντω, οι μειώσει είναι εμφανεί και ξεκινούν από το 15%, που είναι οριζόντια μείωση για όλε τι επιδοτήσει τη ΚΑΠ, και φτάνουν έω και το 45% σε κάποιε περιπτώσει για όσου έπαιρναν υψηλέ επιδοτήσει αναστρέμα.